Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου του Voice, κρατήσατε επαφές με τον Μιχάλη, δηλαδή σε βοήθησε περαιτέρω με την καριέρα σου, αν θέλεις. Με βοήθησε όσο μπορούσε. Γιατί ο καθένας έχει και τις δικές του δουλειές, έχει τα δικά του πράγματα, δεν μπορεί να ασχολείται μόνο με σένα. Ναι. Έχει τη δική του ζωή. Ναι. Απλά με βοήθησε όσο πρέπει. Αισθάνεσαι ότι ο Λιάγκας λιγάκι δεν σε υποστήριζε όσο θα έπρεπε? Μα δεν χρειαζόμουν υποστήριξη όπως κανένας άλλος στο παιχνίδι. Απλά είναι το αντίθετο. Όχι απλά δεν υπήρξε υποστήριξη, υπήρξε και λίγο σαν επίθεση. Για ποιο λόγο όμως αυτό? Δεν έχω ιδέα. Επειδή κάτι τέτοιο εγώ θυμάμαι, σε κάποιο live ξέρω εγώ ότι λέγανε τελικά θα φύγει ο Άκης, ξέρω εγώ, και θα παραμείνει η Κατερίνα. Και εκεί έδειξε και αυτό την έκπληξή του. Μα πώς θα φύγει ο Άκης και θα μείνει η Κατερίνα? Αυτό σε πείραξε εσένα τότε? Εγώ τότε δεν το είχα καν καταλάβει. Ναι. Ήτανε μόλα στο μυαλό μου, λέω, και με την πίεση και με το άγχος που έχεις εκεί, λες, μπορεί να φταίω κι εγώ. Μετά όταν βγεις μπορεί να είσαι και στο παιχνίδι, απλά όταν φύγει αυτή η μέρα και είσαι απλά σπίτι σου και βλέπεις τα βίντεο και όλα αυτά, τότε ναι, τα είδα όλα. Από το στόμα το κρασί. Είσαι ένα κορίτσι που πάντα, ας πούμε, κέντριζε στο ενδιαφέρον κάποιου, όχι μόνο από την φωνή σου, αλλά και από την εικόνα σου. Σου αρέσει να προκαλείς με την εικόνα σου? Τον εαυτό μου πιο πολύ. Ναι. Σε θυμάμαι, βάζεις καπέλα, βέβαια στα μαλλιά σου κόκκινα, ροζ. Μοβ. Κίτρινα. Πιο πολύ τον εαυτό μου προκαλώ, όχι τους υπόλοιπους. Είσαι αυτοκαταστροφικός άνθρωπος. Πιο πολύ στην εικόνα μου, μπορώ να πω, όχι στη ζωή μου σαν πράξη. Την περασμένη άνοιξη, Φερρυππίν, είχες ξυρίσει τα μαλλιά σου. Αυτό πώς το έκανες, δηλαδή? Με τι σκεπτικό πήρες τη μηχανή και ξύρισες τα μαλλιά σου? Είχα live τη συγκεκριμένη μέρα. Είχες μαλλιά πιο πριν? Είχα μαλλιά την ίδια μέρα του live. Ναι. Και ήμουνα μακριά από το σπίτι, τα μαλλιά μου ήταν αχτένιστα. Και είδα μια κοπέλα με κοντά μαλλιά. Και μου λέει και ο τραγουδιστής κιθαρίστας, ναι, είναι πολύ ωραία, ξέρω. Του λέω, θα ήθελα να ξυρίσω το κεφάλι μου, μου είπε ότι έχει ξυριστική. Το ένα πήρε τ' άλλο και μετά κάνετε... από μια ώρα είχα ξυρισμένο κεφάλι. Παραβίδα, μέσα στη λάμψη. Για πες με έτσι ένα πολύ unique, ένα πολύ μοναδικό τρόπο που σε έχει φλερτάρει άνθρωπος στα social media και το θυμάσαι ακόμα. Ένας κύριος που μου έστελνε καθημερινά, αλλά μου αναφερόταν στο όνομά μου, λες και τον ήξερα χρόνια, δεν το είχα απαντήσει ποτέ. Ναι. Και αγάπη μου, μου έστειλε φωτογραφίες του κανονικές. Ναι. Φωτογραφίες του. Αυτή σ' αρέσει η φωτογραφία, αγάπη μου. Και αυτό συνεχίστηκε για 8 μήνες. Τον γνώρισες αυτόν τον κύριο Όχι. ποτέ? Όχι. Μάλιστα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μ' άρεσε και το τριμπάν που είχε βάλει. Και το τραγούδι του. Φάσε το να γελάσουμε. Γιατί να γελάσουμε? Να σε δώσω εκπομπή με το τουρμπάν. Όχι σε εκπομπή, αλλά είναι κάποιες γυναίκες. Εγώ θυμάμαι τη Μαγκύρα, ας πούμε, που φόραγε και τα φοράει φανταστικά και είναι όλο το στυλ της έτσι. Και έρχονταν στον Αλφα με κάτι γυαλιά και τα τριμπάν. Έλεγα ότι και καμιλά φόραγε, θυμάμαι πολύ ωραία. Πιο πολύ. Η Μπέτ είναι όμως αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι τα τουρμπάνια μόνο στη Μαγκύρα πάνε τελικά. Πάλτα να γελάσουμε. Για να συζητήσουμε λίγο το θέμα αυτό με την επίθεση. Εντάξει, ο Λιάγκα όμως από την άλλη, επειδή εγώ τον γνωρίζω. Είναι, παιδί μου, ότι όταν του αρέσει κάποιος, θα τον στηρίξει πάρα πολύ. Και εμφανώς επειδή στήριζε τον Παναγιωτήδη πιο πολύ. Θα σου πω. Επειδή το παρακολουθούσα πάρα πολύ το 2015 το Voice, ήταν πάρα πολύ φανερή η στήριξη του Γιώργου Λιάγκα εκείνη την περίοδο στον Άκη Παναγιωτήδη. Εντάξει, αυτό τον γούσταρε δηλαδή, πολύ κακό. Είναι. Εντάξει, είναι αλλά κακό. Ο παρουσιαστής δεν πρέπει να παίρνει τόσο μεγάλη θέση για κάποιον παίκτη. Ναι. Εκείνη την περίοδο ο Γιώργος Λιάγκας όντως υποστήριζε πάρα πολύ τον Άκη τον Παναγιωτήδη. Όχι ότι είχε. Να πούμε ότι ούτε ο Παναγιωτήδης κέρδισε ούτε ο Καμπανέλη. Όχι. Έφτασε ο Παναγιωτήδης και ο Παναγιωτήδης μάλιστα έφτασε στον πρώιμη τελικό και η Καμπανέλη έφτασε στην τελική τετράδα. Σωστά. Δηλαδή ο Παναγιωτήδης δεν έφτασε στον τελικό και ήταν και κάτι στο οποίο. Μπορεί να το θυμάστε, εγώ. Ήταν και κάτι στο οποίο είχε εναντιωθεί και ο Γιώργος Λιάγκας. Του έκανε εντύπωση που τελικά πέρασε ο Παναγιωτήδης. Το μόνο που θυμάμαι ήταν το λευκό κουστούμι του Λιάγκα που είχε σχολιαστεί. Εντάξει. Που ήταν σαν καρσόνι μετά. Ήταν που είχε πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε σαν καρσόνι. Είναι ωραίο να υποστηρίζεις κάποιον φανερά.
Είναι καλό να μην παίρνει θέση και να μην λες τις προτιμήσεις σου. Βέβαια, γιατί, δεν γίνεται να πάρει θέση, αφού είναι. Όχι, δεν γίνεται. Δεν είναι. Είναι ένα σοου. Δεν είναι πρωινή εκπομπή. Επομένως, όμως, ξέρεις πως είναι. Είναι σαν ότι κανένας παρουσιαστής, ποτέ εγώ δεν έχω δει σε talent show, να παίρνει θέση. Είναι καθαρά διεκπαιρεωτικός, κάνει τη δουλειά του και η κριτική επιτροπή βγάζει το φίδι από την τρύπα. Λοιπόν, μία.